Χαίρομαι, ευχαριστούμε για τα λόγια. Καταρχήν να καλωσορίσω εδώ τους δύο ποδοσφαιριστές μέλη του συνδέσμου, τον Χάρη τον Κυριακό και τον Γιάννη τον Χατζη Βασίλη. Όπως ξέρετε, είναι ένας ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, φιλάθλος του Εθνικού Άχνας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά ταυτόχρονα σπουδάζουν ο καθένας αντίστοιχα στον τομέα του. Ο Γιάννης είναι πολιτικός μηχανικός, και ο Χάρης είναι στο accounting and finance για τους μικρούς. Άρα έχουν ήδη αρχίσει να τροχιοδρομούν τη δημιουργία μιας δεύτερης καριέρας. Για να μην μακρηγορούμε, θα αρχίσω με ένα βίντεο, μιας και έχουμε αρκετά παιδιά εδώ, να είμαστε έτσι λίγο χαλαροί. Θα δείξουμε έτσι μέσα σε τρία λεπτά το τι είναι ο BASP και το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι ο σύμβουλος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχει και σύνορα. Θα είδατε οι μικροί μέσα του Μέση, Ουγιόλ, Ροκπά. Είμαστε μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμπαγγελματιών Αθλητών της Φίλτρο και μέσα σε αυτή την οικογένεια είναι φυσικά και η ΚΟΑΠ. Γιατί δεν ήταν το κνουά που κάνουμε με την ΚΟΑΠ. Καθώς επίσης θα προσέξατε για κάποιες συμφωνίες που έχουν υπογραφτεί με κάποια πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού, όπου μέσα από το πρόγραμμα δημιουργίας δεύτερης καριέρας που θα μιλήσουμε τώρα, επιχορηγούμε υποτροφίες για τα μέλη μας. Εδώ θα σας πω ότι για φέτος γίνεται μια προσπάθεια και θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο η συνεργασία του ΠΑΣΠ και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάνοντας αρχή με το σχολείο του Φόρου, όπου για τα μέλη της ΠΟΑΠ εξασφαλίσαμε να έχουν για αρχή γύρω στα 1.200 ευρώ έκπτωση στα διδάκτρα, για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτά εν ολίγης για το τι κάνει ο σύνδεσμος. Σε δεύτερο λεπτό, θα προχωρήσω στην παρουσίαση. Η δημιουργία δεύτερης καριέρας και η ποδοσφαιρική ζωή μετά τα 35. Μιλούμε ότι για ένα πολύ μικρό ποσοστό αθλητών, η επιτυχία στον αθλητισμό μπορεί να είναι ένα εισιτήριο για παχυλές αμοιβές και για μια καλύτερη πολυτερή ζωή. Όλοι γνωρίζουμε τον Μέση, γνωρίζουμε τον Ρονάλντο, στη φωτογραφία ήταν ο Γκαστόν Σαγκόι. Ξέρουμε από τον Μαραντόνα, από τον Πελέ, όλοι οι γονείς λένε και περισσότερο κόσμο λέει: αν είναι καλός ο γιος μου, να πάει να παίξει η Ισπανία, να παίξει η Αγγλία, να γίνει εκατομμυριούχος. Δυστυχώς, στατιστικά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αθλητών. Μπορεί να μιλάμε στην Κύπρο για να κάνεις λεφτά, αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε για 2 στους 1.000, 3 στους 1.000, για τους αριθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή με Κύπριους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία και μιλάμε για λεφτά που θα παίρνουν να υπερβαίνουν τον μέσο όρο του μισού που είναι γύρω στις 3.500. Δηλαδή το να παίρνεις ένα μισό με ένα συμβόλαιο γύρω στις 10 με 15.000 το μήνα για μια ποδοσφαιρική καριέρα που στην Κύπρο εκτιμάται να είναι το πολύ 10 χρόνια λόγω του στρατού. Δεν αρχίζει η ποδοσφαιρική καριέρα των Κύπριων ποδοσφαιριστών από τα 18 με τα 17. Συνηθίσαμε να πούμε τους δημοσιογράφους να μπαίνει μέσα 24 χρόνια να λένε τον νεαρό ταλέντο, ενώ στην Ευρώπη 28 χρόνο θεωρείται συνταξιούχος. Στην Κύπρο είσαι ταλέντο ακόμη. Οπότε είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα το να χτίσεις και να βγάλεις κάποια λεφτά που θα σου διασφαλίσουν το υπόλοιπο της ζωής σου, ότι δεν θα έχεις πρόβλημα. Για τους περισσότερους αθλητές η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Όταν τελειώνει η αθλητική του σταδιοδρομία, αυτή η πλειοψηφία των αθλητών
θα πρέπει να εισέλθει στην αγορά εργασίας ώστε να εξασφαλίσει μια κανονική εργασία η οποία θα αποδώσει τα αναγκαία για μια κανονική ζωή. Άρα το μικρό ποσοστό θα εξασφαλίσει τις παχυλές αμοιβές, αλλά οι περισσότεροι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάτι εξασφαλισμένο για να συνεχίσουν. Στη φωτογραφία μπορείτε να διακρίνετε κάποιους πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στα τουρνουά του συνδέσμου, οι οποίοι για καλή τους τύχη κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα. Κάποιοι είναι στην ίδρυυση, κάποιοι στις τηλεπικοινωνίες, άλλοι σε τράπεζες και οι περισσότεροι για το πιο προσφυλές επάγγελμα για τους ποδοσφαιριστές είναι προπονητές. Ο ποδοσφαιριστής του χθες, πιο παλιά υπήρχε μια επαγγελματική ιδιότητα, ήταν νομικά και συναισθηματικά δεμένη με την ομάδα, επιστημονικά λυπής προπονήσεις και η καριέρα βασισμένη στην αγάπη για την ομάδα. Στη φωτογραφία είναι η ΑΕΛ του 68-69 από Αθλήτρια Κύπρου. Δεν βρήκα τον Ολυμπιακό, δεν θα ήθελα να βάλω τον Ολυμπιακό με τον Φινό τον Άντρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί ποδοσφαιριστές. Για καλή τους τύχη, αυτοί που είναι τώρα μπορεί να βγουν και στη σύνταξη, όταν μπορεί να μην ήταν επαγγελματίες στις αμοιβές τους, αλλά είχαν την τύχη παλιά στην Κύπρο να τους βάζουν δουλειές. Κάποιοι από αυτούς, ο Αντρέας Κωνσταντίνου, είναι τελωνιακός. Ο Σταύρος Τηλιανός στη φωτογραφία είναι διευθυντής της ΚΟΠ, τώρα ήταν στο Δημαρχείο. Και αρκετοί άλλοι, παλιοί, όπου τους έβαζα σε κάποιες δουλειές. Στην προηγούμενη φωτογραφία που είδαμε εδώ, ο Ιωάννης Ιωσήφιδης είναι σε τραπεζικός υπάλληλος, ο Μάνος Χαραλάμπους είναι στην ίδρυυση. Δηλαδή υπήρχε μία ένταση, εντάξει, τον καιρό της ΑΕΛ ήταν ερασιτεχνική, πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια ήταν η μη επαγγελματική. Άρα οι ποδοσφαιριστές τότε είχαν την τύχη να εξασφαλίζουν από νωρίς μια δεύτερη καριέρα, ταυτόχρονα με το ποδόσφαιρο, λόγω του ότι όμως δεν ήταν σε τόσο υψηλά επίπεδα το ποδόσφαιρο και οι απαιτήσεις του επαγγελματισμού όπως είναι σήμερα. Άρα τι έκαναν, πήγαιναν το πρωί δουλειά, ως ώρα 2-2.30 και το απόγευμα πήγαιναν προπόνηση. Τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Κύπρο, οι περισσότερες προπονήσεις είναι πρωινές, είναι διπλές, πρέπει να πηγαίνεις από το βράδυ σε ξενοδοχεία, οπότε δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια το να κάνεις ένα διπλό επάγγελμα ταυτόχρονα. Αυτό είναι που είπα τώρα, ότι ο ποδοσφαιριστής του σήμερα είναι επαγγελματική ιδιότητα, υπάρχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, υπάρχουν πλέον επιστημονικά καταρτισμένες προπονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνεις ταυτόχρονα δεύτερη δουλειά, γιατί επιστημονικά πρέπει να ξεκουράζεις, πρέπει να τρώεις σωστά, είναι απαιτήσεις πάρα πολλές. Υπάρχει ο συναγωνισμός με Ευρωπαίους και ξένους ποδοσφαιριστές και είναι η καριέρα που είναι βασισμένη στην προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. Τώρα, η διπλή σταδιοδρομία για αθλητές στοχεύει στο συνδυασμό της αθλητικής κατάρτισης με την εκπαίδευση και είναι η ιδανικότερη λύση για τη διασφάλιση του μέλλοντος των νεαρών αθλητών. 19 Απριλίου του 2012 είχαμε την τύχη και σας σύνδεσμο να είμαστε παρόν στην υπογραφή αυτή μαζί με την Αντρούλα Αντή Βασιλείου, όταν ήταν Επίτροπος Αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μισελ Πλατινί, Χάις Ρουμενίγκερ, ο Ιφαντίνο. Μιλάμε για μια ιστορική μέρα για τον αθλητισμό, θεωρώ, γιατί υπογράφει το μνημόνιο ανάπτυξη τη δεύτερη καριέρα, δημιουργία δεύτερη καριέρα, πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για του ελάχιστου όρου στο επάγγελμα του ποδοσφαιριστή. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει στο να μπουν οι αθλητές σε προγράμματα δημιουργία δεύτερη καριέρα. Εξασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνουν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση πέρα από τον αθλητισμό, κατάλληλα προγράμματα διπλής σταδιοδρομίας θα επιτρέψουν επίσης στους νέους αθλητές να προετοιμαστούν για μια νέα σταδιοδρομία, όταν πλέον η αθλητική τους καριέρα θα έχει τελειώσει. Η φωτογραφία είναι από τα πεσσινά assessments που κάνανε ο σύνδεσμος για πρώτη χρονιά, που φέτος θα είναι στις 14 του Απριλίου, όπου όλοι αυτοί που βλέπετε είναι ποδοσφαιριστές, υποψήφοι για υποτροφίες. Από όλους αυτούς που ήρθαν, καταφέραμε να δώσουμε 15 υποτροφίες σε διάφορα
πανεπιστήμια, τις οποίες συγκλονιστήκαν οι ποσοστιστές. Για να αντιληφθείτε, οι υποτροφίες μπορούν να ξεκινούν από 30% έως 100%. Μέσα από αυτούς συμπεριλαμβάνονται και ο Κωνσταντίνος Πιουκάτου και ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, είναι ο αντέρας ο Μακρύς της Ανόρθωσης, ο Άγγελος ο Τσακρύς που είδαμε στη φωτογραφία, στο βίντεο προηγουμένως. Είναι σαν ένα συμπόλαιο. Εάν πάρεις, αν πάρουμε για παράδειγμα τον Μακρύ, ο οποίος πήρε φουλ υποτροφία γιατί φρόντισε η βαθμή του να είναι στο 19 και είναι διευθυντής με Εθνική Κύπρου, μιλάμε για ένα συμπόλαιο 12.000 ευρώ το χρόνο. Άρα, για ένα ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντικό και η οικονομική συνεισφορά προς την οικογένειά του το να πάρει μια υποτροφία. Αυτό όμως για να γίνει εφικτό πρέπει να προετοιμαστούν οι ποδοσφαιριστές από πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα στα ΣΕΣΜΕ να έρχονται από την πρώτη ηλικία, ούτως ώστε με τον έλεγχο που θα κάνουμε να βρούμε τα προβλήματα που υπάρχουν πάνω στους βαθμούς ή πάνω στην τεχνικοτακτική τους κατάρτιση, να τους βελτιώσουμε μετά από 1 ή 1,5 χρόνο, ούτως ώστε να τους δώσουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουν πιο ψηλή υποτροφία. Τώρα, επειδή από αυτούς ήταν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για να πάνε με υποτροφή σε Αμερική και Αγγλία, είχαμε φοβερά προβλήματα όσον αφορά την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση πάνω στην αγγλική γλώσσα, πάνω στα TOEFL, τα GC, τα IELTS, που χρειάζονται για να πάνε Αμερική και Αγγλία. Οπότε, θεωρούμε σωστό ότι πρέπει να προετοιμάζονται ακόμα από πιο νεαρή ηλικία, δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου, το αργότερο από πρώτη ηλικίου, πρέπει να τροχιοδρομούνται οι ακαδημαϊκοί στόχοι, ούτως ώστε με το τέλος της σχολικής περίοδου του να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να πάνε στο show day που είναι στην Αγγλία και να πάρουν μια υποτροφία μέχρι 100.000 δολάρια. Τώρα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του PASP, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, ιδιαίτερα με το πέρας της αρχηγής της αεροδρομίας, θέσαμε ένα στόχο της υλοποίησης ενός κοινοτόμου προγράμματος της αεροδρομίας του Κύπρου στους ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό που δείξα προηγουμένως. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προετοιμασία και παροχή ακαδημαϊκών υποτροφιών μέσα από τα κυπριακά ιδιωτικά σχολεία με αθλητικά τμήματα, προετοιμασία και παροχή ακαδημαϊκών υποτροφιών μέσα από τα κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως είναι το European, το Frederick και το UCLA, συνεχή εκπαίδευση των μελών του PASP. Το σχέδιο αυτό καταπιάνεται με ενήλικα μέλη του PASP, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό ή ένα δίπλωμα ή ακόμη και πτυχίο μέσα από τη συνεργασία του PASP με κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα κολέγια και διαβίου μάθηση για όλα τα μέλη του PASP. Μπορούμε να έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές μετά που μπορούμε να στείλουμε να εκπαιδευτούν πάνω σε χρηματιστηριακά, πάνω στο χρηματιστήριο, πάνω σε, μέχρι και για μηχανικούς για να βρουν μια δουλειά να το επιθυμούν. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος, όπου ήταν την περασμένη εβδομάδα πρώτο θέμα στο σελίδα της FIFPRO. Ο Χαραλαμπίδης κατάφερε και εξασφάλισε μια θέση μέσα στο πρόγραμμα του FIFPRO Online Academy που έχουμε με το UCN University of Northern Denmark. Κάνει bachelor στο sport management, όπου έχει μια αξία 40.000 ευρώ και το κάνει εντελώς δωρεάν με υποτροφία από τον PASP. Αυτό το πρόγραμμα του δίνει μια ευκαιρία για τους top ποδοσφαιριστές να σπουδάζουν ταυτόχρονα διαδικτυακά. Όταν είσαι σε επίπεδο του Champions League ή του Κονομάδου, δεν έχεις χρόνο να πηγαίνεις μέχρι και στο Πανεπιστήμιο. Ο Κωνσταντίνος είχε θέση στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν καταφέρει να τελειώσει γιατί δεν μπορούσε με τον χρόνο που είχε να πηγαίνει. Οπότε του δώσαμε την ευκαιρία εμείς μέσω του διαδικτυακού να κάνει το πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα πάρει αυτό το πτυχίο του. Δήλωσε ότι σπουδάζει αυτό παραπάνω. Δίνει το στίγμα με τη δήλωσή του ότι σπουδάζει αυτό που αγαπώ που προβάλλεται και ως τίτλος της συνέντευξης. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και να δώσουμε στα παιδιά μας ή να δώσουμε στα παιδιά σας και μια δεύτερη κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Οπότε σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι ο στόχος. Κρατά τα παιδιά μακριά από κακοτοπιές. Τους βάζει σε ένα πρόγραμμα βάσει το λειτουργία τους προπονητές τους έχουν πειθαρχία, έχουν σωστή ανάπτυξη σωματική. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αγαπήσουν και κάτι άλλο. Να γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουν και μια εναλλακτική λύση.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς. Δεν πρέπει να πιέζετε τα παιδιά, αλλά πρέπει εσείς να δώσετε αυτή την κατεύθυνση στα παιδιά, ότι έχουν και δεύτερη επιλογή. Ο Χρυσόστομος ο Καλός είναι ένας από τους πρώτους 6 αποφύτους του ΠΑΣΠ μέσω του προγράμματος Fit Pro Light. Πήρε το πτυχίο του πριν 15 μέρες ο Χρυσόστομος. Είχε την τύχη να μπει στο τρίτο ετός, λόγω του ότι ήταν πτυχιούχος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, εδώ. Το αναγνώριζε κάποια μαθήματα και το δέχτηκαν στο τρίτο έτος του Sport Management. Οπότε μέσα σε 1,5 χρόνο κατάφερε και πήρε το bachelor του. Ο Λουτσιάνο Μπεμπέ δεν είναι μόνο ο πιο σύνδεσμος, όπως είδατε έχουμε και ξένους ποδοσφαιριστές. Όντως θα σας φανεί παράξενο στην ηλικία που είναι 32-34, δεν κάνω λάθος. Έχει εδώ και 1,5 χρόνο όπου σπουδάζει με υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Θα πούμε ότι η ποδοσφαιρική ζωή είναι μικρή. Πρέπει να το γνωρίζετε και πρέπει να προετοιμάζετε τον εαυτό σας. Έναν μικρούς, κάποτε ήμουν έτσι. Τώρα τελειώσαν αυτά. Ο καιρός περνά και δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ζωή δεν τελειώνει στα 35, άρα πρέπει να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας από πολύ μικρή ηλικία. Για να είστε έτοιμοι για τα παραπέρα. Τα κριτήρια τώρα για τις υποτροφίες που μπορούμε να έχουμε για τη δημιουργία μιας δεύτερης καριέρας είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει την υποτροφία όταν είναι κάτω από κάθε μέρος του ΠΑΣ, που για την ΠΟΑΠ με τη συνεργασία που έχουμε περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της ΠΟΑΠ. Είναι ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις, όπου είναι καλό και αυτοί που πρέπει να πάρουν την υποτροφία πρέπει να περάσουν από ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις, καθώς επίσης και από εξετάσεις για κάποια ιδρύματα, για κάποια άλλα μετράει ο βαθμός. Και όπως είπα, οι ακαδημαϊκές αξιολογήσεις. Άρα είναι σημαντικό να έχεις καλούς βαθμούς για να μπορείς να πηγαίνεις στο πρόγραμμα και να πάρεις κάποιες ψηλές υποτροφίες. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην καθυστέρησα πάρα πολύ. Νομίζω ότι το επόμενο θέμα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Αγαπητή Χριστιανά, σας ευχαριστώ.